Λοιπόν, βρισκόμαστε στην πρώην, στο Δήμο Κρουσών, τον πρώην, νυν Δήμος Κιλκής, πρώην κοινότης Τερπίλ. Οι δύο οικισμοί που βρίσκονται κοντά μας είναι τον Μεταξοχώρη και η Τέρπλος. Είμαστε ακριβώς στη μέση. Δηλαδή αυτό το χτίμα είναι το τελευταίο χτίμα, το αοροτήμα του Τερπίλ. Η έκτασή του υφιστάμενου αμπελώνα είναι 92 στρέμματα στα φύλλα κρύψων. Προς το παρόν είναι μονοπικυλιακός. Έχει τον κεντρικό μετεωρολογικό σταθμό που βλέπουμε μπροστά μου, ο οποίος μετράει όλα τα βασικά βαρομετρικά, ύψη νερού, αέρα, διεγράνσεις φύλου κτλ. Απευθείας αυτός. Είναι αυτοσυντηρούμενος, που σημαίνει ότι δεν τροφοδοτείται με ρεύμα από τίποτα εξωτερική πηγή, αν και υπάρχει ρεύμα εδώ. Εκεί που είναι ο σταθμός και το μανταλάκι δίπλα που καρφωμένο εκεί μπροστά, είναι ο αισθητήρας που μετράει υγρασίες φύλου κτλ. Δεν υπάρχουν φύλλα τώρα για να καρφωθεί, μόλις βγουν φύλλα θα μπει πάνω. Ο άλλος αισθητήρας χαμηλά είναι ο αισθητήρας που μετράει υγρασίες. Όλοι αυτοί οι αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι μέσα στο κτήμα, μαζί με περίπου καμιά εικοσαριά που βρίσκονται στην περιοχή σε άλλα κτήματα, εξυπηρετούνται από την γεραία που υπάρχει, τη μεγάλη που φαίνεται εκεί απέναντι, μαζεύει τα στοιχεία πολωνών και τα επεξεργαζόμαστε όλα. Ο σταθμός προσφέρει και πρόγνωση, πλήρη, με πολύ μεγάλη αξιοπιστία. Επομένως, αν δεν ήξερα τι καιρό θα κάνει αύριο και έπρεπε να ρωτήσω σήμερα, αν αυτός μου δείξει ότι αύριο θα βρέξει, δεν θα ρωτήσω. Θα ρωτήσω μετά την βροχή ή πριν την βροχή. Αναλόγω με το τι θέλω να κάνω εγώ, τι φάρμακα θα ρίξω, να μην πάει χαμένο τίποτα. Οι αισθητήρες που μετράνε έδαφος μου λένε πράγματα που παλιότερα δεν τα ξέρω. Δεν ρίχνω τα ίδια λιπάσματα πάνω. Βλέπω τι έχει, αναλόγως λιπαίνω, αναλόγως αντίζω, αναλόγως ποτίζω. Δηλαδή η υγρασία που βλέπω κάτω μπορεί να μην θέλει νερό εδώ και να θέλει εκεί. Ποτίζω το συγκεκριμένο κομμάτι, όχι όλο. Όλοι προσπαθούν να κάνουν μια καλλιέργεια, μια δουλειά, οτιδήποτε έχει να κάνει με χρήματα, προσπαθώντας να επεξεργαστούν απόλυτα το κόστος. Η Ευφυής Γεωργία λοιπόν μου έδωσε πληροφορία που βελτιώνει το κόστος. Από ένα παράδειγμα. Δεν ποτίζω όπως να είναι. Πόσο ποτίζω. Πατάω το κουμπί και βρέχεται το έδαφος. Πόσο βρέχει. Εγώ ξέρω τώρα πόσο βρέχει. Ξέρω πόσο βρέχει σε βάθος ενός μέτρου. Ξέρω πόσο τρέχει το νερό προς τα κάτω. Ξέρω τι αλατότητα έχει το έδαφος. Με την αλατότητα που μετράω στο έδαφος, ξέρω πόσο περπατάνε τα λιπάσματα προς τα κάτω. Ρίχνω, δεν ρίχνω. Γιατί ρίχνω. Ο γεωπόνος βγάζει συμπεράσματα ασφαλέστατα, όχι ασφαλή. Πλήρως ασφαλή. Ξέρω πότε να ραντίσω. Ξέρω γιατί να ραντίσω. Ξέρω τι να ραντίσω. Έχουμε αισθητήρες που μετράνε αρρώστιες στο φύλλο. Αν δεν υπάρχει περορόσφαιρος, γιατί να το ραντίζω. Σήμερα που μιλάμε, τα φάρμακα κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Δεν υπάρχει λόγος να πετάς.